Ο πύρινος εφιάλτης μένεται στο χώρο του πιεστηρίου της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Χάρης όμως την άμεση και γιγαντιαία κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι φλόγες περιορίζονται στο ισόγειο του κτηρίου και την οροφή. Τα έφλεκτα υλικά χαρτί και μελάνι φουντώνουν τις φλόγες και μετατρέπουν σε κόλαση το χώρο. Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές στη 1:43 τα ξημερώματα από το φύλακα των εγκαταστάσεων της Κρήτη TV, που με αυτοθυσία προσπάθησε με πυροσβεστήρες να αντιμετωπίσει την αρχική εστία. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που ακολούθησε ήταν ακαριαία. Η επιχείρηση κατάσβεσης ξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα με 15 οχήματα, 30 άνδρες, προσωπικό της 3ης ΕΜΑΚ και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην επιχείρηση συμμετείχε από αέρος και η ομάδα Ικαρός. Την περιοχή απέκλεισε η αστυνομία, ενώ επί τόπου έσπευσε για προληπτικούς λόγους και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Η μάχη που δόθηκε από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής ήταν τιτάνια για να μην απειληθεί καμία άλλη επιχείρηση στο οικοδομικό συγκρότημα της βιομηχανικής περιοχής όπου βρίσκεται ο όμιλος της Κρήτη TV. Από την εκδήλωση της φωτιάς δεν υπήρξε ευτυχώς κανένας ανθρώπινος τραυματισμός, καθώς ξέσπασε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του σημερινού φίλου της εφημερίδας και την εκτύπωσή του. Άτομο που βρισκόταν σε παρακείμενη επιχείρηση ανέφερε αναπνευστικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν άμεσα με τη χορήγηση οξυγόνου από την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που βρισκόταν επί τόπου. Παρά την ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής, ο χώρος του πιεστηρίου της εφημερίδας Νέα Κρήτη καταστράφηκε ολοσχερός. Η τεχνική βάση της Κρήτη TV, τα στούντιο και οι εγκαταστάσεις του Ράδιο 984 δεν απειλήθηκαν. Μικρής έκτασης είναι οι επιπτώσεις από την εθάλη που πέρασε στους χώρους των γραφείων. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του ομίλου της Κρήτη TV με επαγγελματισμό, όπως έχουν επιδείξει τόσα χρόνια, στο χώρο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης θα εξακολουθήσουν να ενημερώνουν τους κριτικούς ακόμη και μέσα από κάθε δυσκολία. Με το πρώτο φως της ημέρας, σύσσωμο το προσωπικό δίνει μάχη στις εγκαταστάσεις του ομίλου για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλοποίηση της λειτουργίας όλων των τμήματων του ομίλου. Η εφημερίδα Νέα Κρήτη αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο ψηφιακά και τις επόμενες ημέρες επανέρχεται στα χέρια των αναγνωστών της στην έντυπη μορφή της. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται ήδη από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η οποία επιστρατεύει και ειδικό πραγματογνώμονα. Με επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή, οι φλόγες να προέκυψαν από βραχυκύκλωμα. Η διοίκηση και το προσωπικό του ομίλου αντιμετωπίζουν με θάρρος και αποφασιστικότητα την πρόσκαιρη περιπέτεια. Ωστόσο, η οικογένεια της Κρήτη TV θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης μας Μελίνας. Η τετράποδη συνοδοιπόρος μας, τρομαγμένη από την αναστάτωση, αναζήτησε καταφύγιο στο χώρο των γραφείων, δίπλα στους εργαζομένους που τη φρόντιζαν, με συνέπεια να χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή της.